Ένα δύσκολο καλοκαίρι για τον ελληνικό τουρισμό και για εσάς τους οδηγούς των ιδιωτικών αυτοκινήτων πολυτελείας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς η πανδημία μας άγγιξε και εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό που θέλω να εκφράσω με τις σημερινές μου δηλώσεις είναι ότι δεν έχει βγει ιδιαίτερος προς τα έξω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και οι επιχειρήσεις που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα ενοικίασης επιβατικών οχημάτων με οδηγό. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένες με την τουριστική βιομηχανία και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό, κυρίως στο υγειονομικό κομμάτι, έρχεται τώρα στη θέση του να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας. Εμείς ως εταιρείες εκμίσθωσης επιβατικών με οδηγό θέλουμε τη στήριξη της κυβέρνησης, γιατί για παράδειγμα ήμασταν ενταγμένοι στο πρώτο πακέτο της στήριξης, αλλά δυστυχώς μας απέκλεισαν από το δεύτερο πακέτο στήριξης. Αυτό δυστυχώς... Παρότι ο τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει και δυστυχώς οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα δυσίωνες. Εμείς πραγματικά ελπίζουμε να φτάσουμε το 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μιλώντας με την αγορά, τι σας λένε οι άνθρωποι από τα τουριστικά πρακτορία, τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής για τις επόμενες ημέρες και τον επόμενο μήνα? Επειδή έχουμε άμεση σχέση και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού και με τουριστικά γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης είναι ιδιαίτερα πληγμένες, σας πληροφορώ ότι αυτό ακριβώς που λένε είναι αυτό που λέμε και εμείς, ότι τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα. Το αναφέρει και η κυβέρνηση αυτό και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα να ζητήσουμε τη στήριξη της κυβέρνησης, η οποία κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες, αλλά θέλουμε να δούμε πραγματικά σοβαρές κινήσεις.